Μία λέξη μόνο μπορεί να χαρακτηρίσει τα όσα έρχονται στο φως από την πορεία των ανασκαφικών εργασιών στην αρχαία Θουρία. Μεγαλείο. Το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού αναδύεται μέσα από την άοκνη προσπάθεια της αρχαιολόγου Ξένης Αραμπογιάννη, που μαζί με τους συνεργάτες της έχουν αφιερωθεί σε αυτό, και τα αποτελέσματα χρόνο με το χρόνο, μαζί με αυτά που έρχονται στο φως, είναι άκρως εντυπωσιακά. Πραγματικά το θέατρο είναι πολύ μεγάλο. Δεν φανταζόμασταν κι εμείς όταν ξεκινήσαμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα τόσο μεγάλο θέατρο. Φέτος πήγαν πάρα πολύ καλά οι ανασκαφές. Η ανασκαφική περίοδος, όπως ξέρετε, κρατάει 2 μήνες. Αυτούς τους 2 μήνες όμως παράχθηκε ένα πολύ σημαντικό ανασκαφικό έργο, γιατί ήρθε στο φως ένα μεγάλο μέρος από το κύλο του θεάτρου, δηλαδή από το χώρο όπου ήταν οι κερκίδες και τα καθίσματα που κάθονταν οι θεατές, ένα πολύ μεγάλο μέρος. Οι φετινές ανασκαφικές εργασίες που ολοκληρώνονται διήρκησαν 2 μήνες και αποκάλυψαν μέρος του κύλου του θεάτρου, γύρω από την ορχήστρα που κάθονταν οι θεατές. Ήταν η πλέον δύσκολη προσπάθεια που εξελίχθηκε και το θέαμα μοιάζει ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Αν και η καταστροφή του είναι πάρα πολύ μεγάλη από μεταγενέστερες επεμβάσεις κτλ., πιστεύουμε όμως ότι όταν αποκαλυφθεί όλο το κύλο θα έχουμε μία πολύ εντυπωσιακή εικόνα του αρχαίου θεάτρου και θα μπορούμε μετά να μιλήσουμε για μελέτες αποκατάστασης, αναστήλωσης, αλλά πρώτα πρέπει να γίνει η πλήρης ανακάλυψη όλου του θεάτρου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Θουρία, της οποίας η κατοίκηση ανάγεται στην 3η χιλιετία π.Χ., ήταν η μεγαλύτερη πόλη της Μεσσηνίας μέχρι το 369 που ιδρύθηκε η αρχαία Μεσσήνη. Τα στοιχεία που βγαίνουν από την όλη αυτή ανασκαφική προσπάθεια μαζί με το μεγαλείο του θεάτρου καταδεικνύουν την ιδιαίτερα εξέχουσα θέση της. Και αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη ότι η αρχαία Θουρία ήταν μία πάρα πολύ μεγάλη πόλη, πολύ ισχυρή και με πολύ σημαντική δημόσια ζωή, γιατί ένα οικοδόμημα όπως είναι το θέατρο, το οποίο είναι εξαιρετικά δαπανηρό και χρονοβόρο για να κατασκευαστεί, σημαίνει ότι υπήρχαν οι πόροι, οι οικονομικοί πόροι, ότι υπήρχε η δύναμη και οι ισχυροί άρχοντες οι οποίοι κατασκεύασαν αυτό το καταπληκτικό οικοδόμημα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο το θέατρο, το οποίο δεν το συναντά σε κάθε αρχαία πόλη, έτσι. Μόνο οι πολύ ισχυρές αρχαίες πόλεις είχαν θέατρα. Κάθε στοιχείο που είναι δομημένο σε αυτό τον χώρο και που φέρει την αρχαία ελληνική υπογραφή αποπνέει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Τα κατασκευαστικά μέρη κυριολεκτικά εντυπωσιάζουν. Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο αρθρώνεται η σκηνή, με έναν μηχανισμό με ράγες που ομοιό του δύσκολα συναντά κανείς. Είναι ένα από τα ελάχιστα θέατρα στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το θέατρο της Μεσσήνης, Μεγαλόπολης και της Σπάρτης, που διαθέτουν αυτό το μηχανισμό με τις ράγες πάνω στις οποίες κινείται η ξύλινη κινητή σκηνή του θέατρου, αλλά το θέατρο της Θουρίας είναι το μοναδικό το οποίο σώζει σε τόσο καλή κατάσταση αυτό το μηχανισμό. Οι ράγες σώζονται σε μήκος 50 μέτρων. Και σώζεται εξαιρετικά καλά και ο χώρος της σκηνοθήκης, που ήταν ο χώρος στον οποίο αποθήκευαν την ξύλινη σκηνή. Ήταν ένας πολύ μεγάλος στεγασμένος χώρος, στον οποίο αποθηκευόταν η ξύλινη σκηνή μετά την παράσταση και όταν ήταν να δοθεί μια παράσταση, σειρώταν με ένα μηχανισμό επάνω σε αυτές τις ράγες, ερχόταν μπροστά στην ορχήστρα και γινόταν η παράσταση. Όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μας έτσι σε μια εικόνα πάρα πολύ καθαρή σε αυτό το θέατρο. Φέτος, εκτός από την αποκάλυψη του τμήματος του κύλου, εμφανίστηκε και το νότιο ανάλυμα, δηλαδή ο τείχος ο οποίος συγκρατεί το θέατρο από την νότια πλευρά, και αποκαλύφθηκε σε όλο του το ύψος ο τείχος, ο βόρειος τείχος της σκηνοθήκης, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, σώζεται σε πολύ μεγάλο ύψος και δείχνει την τέλεια κατασκευή και το μέγεθος αυτού του οικοδομήματος της σκηνοθήκης.